Εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ χιόνι όπως την προηγούμενη φορά που δεν πέρασαν όλα κάτασπρα, αλλά ήρθαμε για να πάμε στο μπάφι να φάμε το πρωινό μας, να πιούμε και ένα καφέ, να δούμε και λίγο χιόνι, γιατί το αγαπάμε το χιόνι. Τι όμορφα που είναι! Για άνοιξε το παράθυρο. Κοίτα εδώ, γλυκούλια. Αυτό είναι μωράκι εκεί. Κάναμε και μια σύντομη στάση στο Γιούσκ. Πήρα κάτι που χρειαζόμουν. Τώρα περιμένω τη μαμά μου να βγει από το σούπερ μάρκετ. Κάτι πήγε να πάρει. Μου αρέσει πάρα πολύ η φύση και το χιόνι και με την πρώτη ευκαιρία οπωσδήποτε τρέχω. Τώρα ας πούμε το πρωί που ξύπνησα και άνοιξα τηλεόραση πέτυχα στις ειδήσεις που έλεγαν ότι χιόνισε στην Πάρνηθα και ότι είχε χιόνι και με το που το είδα λέω στη μαμά μου ετοιμάσου και φύγαμε για Πάρνηθα. Και τώρα θα επιστρέψω σπίτι, πρέπει να πάω να κάνω λίγο δουλειές. Πρέπει να βγάλω και σεντόνια και μαξιλαρωθήκε σήμερα, είναι η μέρα τους. Και καλά σας μιλάω, τόση ώρα εδώ πέρα έχει τρέξει το καραγιόν, έχει γίνει χαμός, καμία δεν μου το λέει ρε κορίτσια, καμία να μου πει ρε Μαρινέλη, κοίτα πως είσαι. Άντε κουκλίτσα μου μία ώρα. Μία ώρα. Μόλις έφτασα στο σπίτι και πού να κάνω δουλειά όταν βλέπεις ένα τέτοιο ωραίο πακέτο να σου έρχεται. Είχα κάνει εγώ μία παραγγελία από Trouble Maker, είχα παραγγείλει τα Bubble Tea, αυτά εδώ, και τα κορίτσια μου έστειλαν και κάποια δωράκια. Δωράκια, δεν τα λες δωράκια τώρα, δωράρες τις λες. Ξέρουν ότι έχω τσαντομανίαση και μου έστειλαν μία τσάντα. Έχει κροσάκια δεξιά και αριστερά και δείτε μέσα πόσο ωραία. Έχει εδώ μια μεγάλη θήκη που στην ουσία αφαιρείται από ό,τι είδα. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Νομίζω πως πρέπει να παρακολουθούν τα βίντεο μου, δεν εξηγείται διαφορετικά. Και έχει θήκη για να βάζεις από εδώ, να βάζεις από εδώ και στη μέση να βάζεις πράγματα. Τι σούπερ που είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι έχει και λουράκι. Είναι θεϊκή η τσάντα, κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης μου έστειλαν και δύο πολύ όμορφα μπλουζάκια. Το ένα είναι super duper γιορτινό. Να το, θα ξεκινήσω με αυτό γιατί το χρώμα του είναι τέλειο. Η μπλούζα είναι αυτή εδώ και έχει την ιδιαιτερότητα αυτή εδώ με το μανίκι που είναι πολύ της μόδας έτσι. Και μου έστειλαν και μία ροζ, η οποία κάνει και κάποιες, βλέπετε, έχει σαν κλωστούλες χρυσαφή μέσα και η ροζ, αλλά και η πράσινη. Έστησα την κάμερα για να καταλάβετε το μπλουζάκι πώς είναι. Δείτε τι όμορφο που είναι. Τώρα και το ροζάκι. Με έχουν καταλάβει, σας λέω, στο Trouble Maker. Δεν υπάρχει διαφορετική εξήγηση. Αυτό το χρώμα είναι ακριβώς το χρώμα μου. Και πόσο μου αρέσει το μανίκι. Δείτε τι όμορφο μανικάκι. Και αυτή είναι η μία η ροζ. Και αυτή είναι η Κυπαρισί, θα την πω. Κυπαρισί, θα την πω, παιδιά. Μην μου πει κάποιος ότι είναι άλλο χρώμα. Ορίστε και αυτή έχει το ίδιο μανικάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή θα την βάλω τα Χριστούγεννα. Δεν θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα την φορέσω τα Χριστούγεννα. Και η τσάντα, να σας τη δείξω και αυτή. Να τη. Τι ωραία που είναι. Πολύ μου αρέσει. Και μου αρέσει πολύ γιατί αφαιρείται αυτό μέσα. Να το. Τατάν, βγαίνει, άμα θέλεις να την έχεις ενιαία. Βέβαια εγώ σαν λάτρης των πολλών θικών σε τσάντες δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλω. Εδώ μέσα θα είναι συνέχεια. Και να τη. Είναι super duper. Πήρα και λουλουδάκια όπως γυρνούσα στο σπίτι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρέσκα φυσικά λουλούδια μέσα στο σπίτι. Και γενικά μου αρέσουν πολύ τα χρυσάνθεμα. Και βρήκα σήμερα το αγαπημένο μου χρώμα. Αυτό το μοβάκι στα χρυσάνθεμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα για μάζεμα. Όχι, το μάζεμα μου αρέσει. Αυτό που επικρατεί εκεί δεν μου αρέσει. Το σιδέρωμα. Και έχω ήδη ένα κάτω. Έχω εδώ μία λεκάνη. Έχω κάτω μία που στεγνώνω στο στεγνωτήριο. Και έχω ένα τώρα μέσα που γυρίζει στο πλυντήριο.
Μεγεία. Και χαλάρωνα μέσα στο αφρόλουτρό μου, συνειδητοποίησα ότι έχω να σιδερώσω. Και λέω, γιατί χαζί δεν έκανα πρώτα το σιδέρωμα και μετά το αφρόλουτρο να είμαι χαλαρή. Τώρα το σιδέρωμα θα μου σηκώσει τα νεύρα και πάει η χαλάρωση που είχα. Τέλος πάντων, και επίσης θυμήθηκα ότι δεν σας μίλησα καθόλου για τον καθαρισμό προσώπου. Ξεχάστηκα εντελώς παντελώς. Και θέλω να σας πω ότι, όπως βλέπετε κι εσείς, τώρα πούμε και αύριο, γιατί το πρωί βάφτηκα και πού να το βλέπατε. Δεν έχω τίποτα. Ούτε κοκκινίλες, ούτε τίποτα απολύτως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί μου έχετε πει κάποιες πάρα πολύ περίεργα πράγματα, ότι πρίζεστε, είσαστε κατακόκκινες και μου το έκανε και πολύ δυνατά η Διονύσια, δεν είναι ότι μου το έκανε απαλά. Και θέλω να σας πω και το εξής. Βάφτηκα το πρωί, αρκετά πρωί, φύγαμε, κάναμε όλα αυτά που είδατε και γυρνώντας σπίτι παρατήρησα ότι δεν είχα σχεδόν καθόλου λιπαρότητα. Δεν ξέρω αν έτυχε ή αν είναι επειδή εχθές έγινε αυτό, θα το δούμε όμως στη συνέχεια, γιατί πραγματικά έτσι και σωθώ από τη λιπαρότητα. Άγαλμα θα στήσω στην κυρία Τζούμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρι, γιατί μου είπε ότι βοηθάει πάρα πολύ στην εμφάνιση της, στο να μην εμφανίζεται τόσο πολύ λιπαρότητα στο πρόσωπο. Και επίσης μου είπε ότι αυτό που μου έκανε αυτός ο καθαρισμός είναι και θεραπεία για ακμή. Να το ξέρετε αυτό, αν θέλετε να πάτε να ρωτήσετε, αν θέλετε να απαλλαγείτε από ακμή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο με ακμή αυτή η θεραπεία και αυτές οι λάμπες που μου έβαλαν στο πρόσωπο. Τώρα σας αφήνω. Θέλω να στεγνώσω μαλλιά και να δείτε λίγο και την κερατίνη μου. Γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ πώς πάει η κερατίνη, τι γίνεται. Οπότε θα τα στεγνώσω μπροστά σας για να δείτε ότι όντως με το στέγνωμα μένουν καρφί τα μαλλιά. Και αυτά. Επειδή σας άρεσε πάρα πολύ η τσάντα που γίνεται και τσαντάκι, παιδιά, βγαίνει αυτό και γίνεται τσαντάκι, τι τέλειο, και έχεις και τσάντα μεγάλη και τσαντάκι, τέλος πάντων, και μου στείλατε στο Instagram πάρα πολλές μήνυμα να σας βάλω swipe up και για να τη βρείτε τέλος πάντων την τσάντα πιο εύκολα, μίλησα με την ομάδα του Troublemaker και θέλω να σας πω, μας έδωσαν κωδικό έκπτωσης, όχι μόνο για την τσάντα όμως, για όλο το e-shop Troublemaker, οπότε αν θέλετε ανοίξετε το κουτί πληροφοριών από κάτω, να μπείτε να δείτε τον εκπτωτικό κωδικό και ό,τι παραγγείλετε από εκεί θα έχετε μείον 10%. Πάμε τώρα πριν στεγνώσω τα μαλλιά μου, όπα, να ανοίξουμε κουτάκια και πάμε να δούμε τι κρύβεται μέσα στο κουτάκι νούμερο 13. Αχ, είναι ζυνηφίκορος, θα τρελαθώ. Νούμερο 13 είναι σκιά, είναι σκιά. Είναι σκιά. Από το νούμερο 1 περιμένω μία σκιά. Καθίστε τώρα να δούμε και την απόχρωση. Είναι μία τέλεια μπέζ απόχρωση για βάση. Τι όμορφη που είναι. Δείτε το συσκευασία, ρε παιδιά. Είναι super duper. Γεια σου κουτάκι νούμερο 13, το οποίο σε μεγάλο λογικά δειγματάκι θα έχει μέσα. Τέλεια. Έχει μέσα ένα δειγματάκι από μία μάσκα. Και πάμε τώρα να στεγνώσουμε τα μαλλιά για να δείτε τι ωραία που είναι με την κερατίνη. Καλέ, ξέχασα να σας δείξω και το δώρο που θα κερδίσει η τρίτη νικήτρια, γιατί έχουμε μπει τώρα στα δωράκια της τρίτης. Αυτό είναι το πρώτο δώρο, όπου είναι ένα highlighter από Fenty Beauty. Ορίστε, αυτό εδώ. Και πάμε τώρα να στεγνώσουμε κανένα μαλλί, γιατί δεν το βλέπω. Αυτό είναι όλο. Και αυτό είναι το μαλλί μου. Δείτε εδώ τώρα, μόνο με στέγνωμα, τι τέλειο μαλλί ίσιο, λίο, χωρίς φριζάρισμα, χωρίς τίποτα. Δείτε εδώ. Αυτά και για την κερατίνη και για όποια ενδιαφέρεται θα σας γράψω το κομμωτήριο κάτω στην περιγραφή και αν πείτε όταν κλείσετε το ραντεβού σας σε Marinelli θα σας έχουν και έκπτωση από 110 αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 80 ευρώ μαζί με το σαμπουάν, γιατί χρειάζεται και ένα ειδικό σαμπουάν, διότι αν βάλετε τα άλλα πάει κερατίνη, χάλασε, θα την κλαίτε. Και δείτε εδώ τώρα.
Δείτε εδώ και μακάρι να μπορούσα να σας βάλω, να πιάσετε, να δείτε πόσο απαλά είναι. Και πριν ξεκινήσω να στεγνώνω τα μαλλιά μου πάντα, εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το προϊόν. Το χρησιμοποιώ τώρα τον τελευταίο μήνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τα καλύτερα προϊόντα μαλλιών που έχω βάλει ποτέ. Περιέχει μέσα και κερατίνη, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Και προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα, τα κάνει ακόμα πιο μαλακά. Φανταστείτε, είναι ήδη μαλακά από την κερατίνη. Βάζω αυτό, γίνονται βαμβάκι τα μαλλιά μου. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Είμαι έτοιμη να φύγω, να πάω στον φίλο μου τον Σπύρο που γιορτάζει και θα μας κάνει έτσι ένα τραπέζι. Και κλασικά, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω μαζί την κάμερα, γιατί και που θα την πάρω δεν υπάρχει περίπτωση να τραβήξω πλάνα. Με ξέρω 100%. Οπότε θα σας αφήσω εδώ και θα τα πούμε μετά για να δούμε λίγο την πορεία της λιπαρότητας στο κούτελο. Θέλω πολύ να το δω, είμαι πάρα πολύ περίεργη και ελπίζω να πιάσει και σε μένα αυτό με τη λιπαρότητα. Επιστρέψαμε στο σπίτι, το κραγιόν μου πάλι είναι σε αθλία κατάσταση. Εδώ έχει φύγει, είναι πολύ ωραίο κραγιόν αυτό, είναι της NYX, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σταθερό εάν φας. Εάν δεν φας, είναι τέλειο. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Τώρα πήγα σε ένα μαγαζί το οποίο εκεί πέρα σε κλειστό χώρο εννοείται καπνίζανε. Στην Ελλάδα ζούμε. Και ενώ λούστηκα πριν, δεν θέλω να ξαναλουστώ μετά. Και εννοείται τα μαλλιά μου αυτή τη στιγμή μυρίζουν τσιγαρίλα. Ψέκασα τώρα αυτό εδώ το σπρέι από Fresh Line που είναι με ξύδι λάμψης τέλος πάντων και μανταρίνι. Μπας και προς το παρόν μυρίζουν αυτό το σπρέι και δεν μυρίζει τσιγαρίλα. Αν έχετε εσείς κάτι να μου προτείνετε να με μυρίζουν τα μαλλιά σε μια τέτοια κατάσταση και να με βάζεις άρωμα, εννοείται τώρα μέσα στο βράδυ να ψεκάσεις τα μαλλιά σου με άρωμα, κάτι άλλο, γιατί δεν υποφέρεται, ειδικά αν δεν καπνίζεις και δεν καπνίζουν ούτε γύρω σου και δεν έχεις συνηθίσει αυτή τη μυρωδιά, εννοείται πως σου κακοφαίνεται, πως εμένα αυτή τη στιγμή. Και θέλω να μου πείτε αν ξέρετε κάτι, κάποιο σπρέι, οτιδήποτε, ή αν έχετε κάποιο, δεν ξέρω τι, κάποιο tip. Πάω να σας αφήσω γιατί η ώρα έχει πάει 2 παρά. Θέλω να δείτε εδώ πέρα στο κούτελό μου ότι είναι αμυδρή η λιπαρότητα που υπάρχει εδώ. Ίσα ίσα που φαίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ελπίζω να κρατήσει αυτό. Θα το δούμε αύριο. Γιατί αύριο έχω μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα που θα φύγω από το πρωί και θα γυρίσω πάλι πολύ αργά το βράδυ. Οπότε θα σας δω πάλι αύριο. Φιλάκια! Da 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 da